όταν έχεις μια τόσο ωραία μπάντα γίνεται να την προσπεράσεις. Πρέστη! Αυτή η γυναίκα όσα χρόνια και να περάσουν δεν αλλάζει. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, DNA. Ωραία γυναίκα και σήμερα έχω όρεξη για συζήτηση μαζί της. Θα ανοίξουμε πολλά θέματα. Ερωτικά, αγάπης, σχέσεων. Έχετε όρεξη για τέτοια συζήτηση? Καθίστε αναπαυτικά και δείτε τι θα γίνει. Η επόμενη καλεσμένη μας δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Εμένας με ελέγξει όσο θέλει, δεν θα βρει τίποτα. Είναι μια ηθοποιός που ξεχωρίζει. Ησυχία τώρα, ησυχία τώρα. Σε ό,τι ρόλο και αν ερμηνεύει. Είπα, κάθε μάθημα είναι 2 ώρες την εβδομάδα, πήρα ένα πακετάκι των 5. Και διάλεξα εγώ τα μαθήματα για να μην πάρεις βλακίες. Είτε ισιωμένη, είτε φουντωμένη. Στην πρώτη φάση της πανδημίας, εγκλωβίστηκε στο σπίτι. Σπίτι μου, σπιτάκι μου. Μένουμε σπίτι. Τώρα απέκτησε roomies και είπε να το ρίξει έξω. Γιατί όπως και να το κάνεις, όσα ξέρει η Μαρία, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Μαζί μας η Μαρία Σολωμού. Σ' αγαπάνε τα παιδιά. Και εγώ έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Και ποιος δεν σ' αγαπάει εσένα? Καλά τώρα και εσύ, κρύβε λόγια, κρύβε λόγια. Γρηγόρη μου, τι κάνεις? Μαράκι μου, τι κάνεις? Πόσο καιρό έχω να σε πω? Πολύ καιρό και να σου πω, πού να με σταματιάξω πάλι, βάλει αν και απαγορεύεται το τφού. Δεν φτάνει. Το ξεμάτι. Αυτό, λέω, μη λέξη και λέω γιατί. Το φτύσιμο, το ξεμάτι, μας και αυτά απαγορεύτηκαν αυτά. Πάνε αυτά, πάνε αυτά τώρα. Να σου πω. Ναι. Πολύ όμορφη. Αλήθεια. Ναι. Θες μου κι άλλο. Θέλω να πω κάτι και θα το πω. Κοντινό θα ήθελα, παρακαλώ, να κοντινό. Όπα. Γιατί φόρεσε αυτό το φόρμα η Μαρία Σολωμού? Μήπως θέλει να κρύψει κάποια εγκυμοσύνη? Γιατί ουσιαστικά πάντα δύνατη και πάντα πολύ ωραίο κορμί και σώμα έχει. Γιατί όμως έβαλε αυτό που λίγο προσπαθεί να φουσκώνει και να δικαιολογεί? Θα μας τα απαντήσει όμως όλα τώρα μέσα. Ωραία, ήταν τέλειο αυτό που είπες, πέθανα. Εγώ έπρεπε να το ρωτήσω. Όχι. Τι να ρωτήσεις, παιδί μου, τι κοντεύουμε να τρίτη ηλικία? Ποια εγκυμοσύνη? Άσε με μόνο που είσαι τρίτη ηλικία. Που λέει, παρ' όλα αυτά, εγώ θα το δείξω το φουστάνι μου, ότι δεν κρύβει τίποτα. Απλά έχει το εφέ τη σακούλα. Βινίλ. Πολύ δυνατό. Πολύ καλό. Το ξέρω. 80, πολύ αυτό. Είμαι πολύ με στη μόδα. Να σου πω, με τις τάσεις. Είσαι τα πολύ καλά σου, έτσι. Είμαι πολύ καλά. Είναι πολύ περίεργο, ξύμορο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά... Φαίνεται εσύ όταν δεν είσαι καλά. Ναι, το είπε προηγουμένως. Άμα εσύ δεν είσαι καλά, έρχεσαι, δεν λες πολλά. Άντε λες να περάσει συνέντευξη, να σκοτώσει. Άντε να περάσει η ώρα, να φύγουμε, να πάμε σπίτι μας. Τώρα είσαι καλά. Okay. Πού οφείλεται αυτή σου ευτυχία? Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ξέρω κιόλας λίγο. Αλλά η τελευταία χρονιά, όσο και να ακούγεται αυτό. Θα πεις, όχι το 20. Θα γίνεις viral παντού. Το 2020 είναι η χρονιά μου. Θα υπέροχα. Το έχει ξαναπεί άνθρωπος εδώ και ήταν παντού. Εγώ δεν υπολογίζω το 20 ως χρονιά. Μάλιστα. Το 19, που όλοι θυμάσαι κάποτε που βρίζαμε το 19 και λέγαμε να φύγει που θα έρθει το 20 και θα γίνει. Ναι. Πώς το θυμάμαι. Οπότε, εγώ πριν φύγει το 19 έλεγα, παιδιά, συγγνώμη, εγώ έχω περάσει πολύ ωραία το 19. Πραγματικά ήταν μια χρονιά που, να σου πω, στη δεκαετία βγήκε πρώτη. Δηλαδή είναι η καλύτερη μου χρονιά όλης της δεκαετίας, θέλω να σου πω. Οπότε πήρα πολύ μεγάλη φόρα. Ήρθε το 20, χαστούκια και τέτοια. Και παρόλα αυτά, εγώ στην πρώτη καραντίνα, έζησα ονειρικά. Βρήκα τον εαυτό μου απίστευτα πολύ, όσο θυμάμαι, και να ακούγεται. Είχαμε κάνει ένα Skype τότε στο σπίτι που ήσουν. Να. Και ήσουν και εκεί καλά. Δηλαδή, ήμουν πολύ καλά. Πολύ το χρειαζόμουν. Πώς να σου πω, ήταν ένα pause σε όλα. Αυτό που λέμε όλοι, μια στάση, ένα διάλειμμα, ένα ναι, αλλά για κάποιο λόγο εμένα μου έκανε. Δεν βαρέθηκα στιγμή. Είχα και τις εγκλωβισμένες. Είχαμε και κάποιο γύρισμα μέσα. Που αυτό, εντάξει, βοήθησε πολύ. Αλλά για κάποιο λόγο το χρειαζόμουν. Mm-hmm.
Τώρα δεν μ' αρέσει. Τώρα έχεις πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Τώρα δουλεύουμε αρκετά. Ναι. Αγχωτικό πράγμα. Εγώ ξέρεις, δεν το ξέρω αυτό το κομμάτι. Εσύ στα γυρίσματα, όταν έκανες τόσα χρόνια στα σύριαλς, τι ακριβώς δεν είχες άγχος εκεί πέρα να ξεκωθείς το πρωί να πας? Ναι, κοίτα, το πρωινό ξύπνημα δεν είμαι φίλος. Δεν είσαι. Όχι. Έχω κάνει σχολείο, έχω κάνει κάτι πανεπιστήμια. Έχω βγάλει του παιδιού το σχολείο. Δηλαδή που σημαίνει ότι επί σειρά ετών εγώ σκονόμουν 7 και 6,5. Και όλα τα σύριαλ έχουν κάτι όρδινο 6 το πρωί, 7 το πρωί. Από τότε που πήγε ο Αλέξανδρος γυμνάσιο και πια σηκωνότανε μόνος του, κάπως έφυγε από το σκληρό και λέω, τελείωσα, θα κοιμάμαι. Δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί. Και τώρα τι ώρα ξυπνάς? 5. Τι 5? Έχουμε γύρισμα κάπως νωρίς. 5 η ώρα σηκώνομαι εγώ στο σπίτι μου. Τα για να πει. Πείς... Όχι, το μεσημεράκι να πιω ένα καφέ. Το μεσημεράκι, λέω, το πρωί. Άρα μου συγγνώμη, δεν ξέρετε κατάλαβα. Νομίζω ότι δεν μπορείς να ξυπνήσεις πρωί. Δεν μπορώ! Τότε πώς είναι ας 5 ώρα? Τι να κάνω, να μην πάω στο γύρισμα, να σου πω. Δεν θα έρθω. Βάζετε όρτινο στους ρούμους 5 ώρα. 7. Χειρότερα από σύριαλ γίνατε δηλαδή. 7 όρτινο. Γιατί τόσο πολύ? Γιατί ήταν για να τελειώσετε γρήγορα? Γιατί κάποια συγκεκριμένη φιλενάδα που τη λένε Κατερίνα Ζαρίφ, δεν θα πω παραπάνω. Μάλιστα. Έχει κάποιο ραδιόφωνο το κορίτσι. Με τα ραδιόφωνά σας. Σωστά, έχεις δίκιο. Πρέπει να τελειώνουμε κάποια στιγμή, γιατί αυτό το κορίτσι έχει και 38 διαφορετικές δουλειές. Σωστά. Οπότε πάμε στις 7 να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Αυτό είναι ότι εγώ το πρώτο δευτερότριτο νόμιζα πραγματικά ότι έχω κορονοϊό. Το πίστεψα. Γιατί... λόγω της Κατερίνας. Όχι. Γιατί το πρωινό ξύπνημα με αρρώστησε. Ένιωθα το κεφάλι μου. Έπεσα, κοιμήθηκα στις 8 το βράδυ. Λέω, Θεέ μου, είμαι άρρωστη. Θέλει το σώμα να συνέλθει. Εγώ κοιμόμαι στις 5. Καταλαβαίνω. Τώρα ξυπνάω στις 5. Οπότε δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω. Πες μου στο άκουσμα ότι η Κατερίνα Ζαρίφη έχει κορονοϊό. Πανικό. Πανικός. Εσωτερικό. Κυριλέ πανικό. Είπαμε, εντάξει, θα το αντιμετωπίσουμε. Ήμασταν σίγουροι. Και εγώ και η Ντορέτα ήμασταν σίγουρε ότι έχουμε. Ήσουν σίγουροι ότι σα εκόλλησε η Κατερίνα λόγω των γυρισμάτων. Βρίσκεσαι καθόλου με. Δεν ξέρω τα αγαπημένα σου πρόσωπα, οι γονεί σου και όλα αυτά είναι κοντά του. Βρίσκεσαι μαζί του. Με τη μαμά μου, ναι, αλλά με το που το έμαθα, άρχισα να σκέφτομαι με το που ακούστηκε. Αν πήγα στη μαμά μου. Είχα πάει στον Αλέξανδρο. Είχα κάνει ένα fitting. Είχα έρθει σε επαφή εκείνη την εβδομάδα με τον περισσότερο κόσμο που έχω έρθει σε όλη την καραντίνα. Βέβαια, επειδή είχα. Ήξερα ότι έχω πολλά τέτοια ραντεβού, πήγα παντού με μάσκα. Κατάλαβα. Οπότε ήμουνα σε ένα κομμάτι ήσυχη ότι δεν θα τους έχω κολλήσει. Μάσου βέβαια δεν πήγες με μάσκα. Όχι, αλλά την έχω σε απόσταση, τη μάνα μάλιστα, μου. Κατάλαβα. Δεν θα πλησιάσεις, πάμε μία στο σαλόνι, άλλη στην κουζίνα. Δηλαδή, τι γίνεται? Θέλω λίγο να μου πεις την αλήθεια, ποιες είναι οι σκέψεις που περνάνε από έναν άνθρωπο όταν ένας πολύ κοντινός του άνθρωπος, δηλαδή ο συνεργάτης του, που είναι μαζί και δεν ήσασταν με μάσκα στα γυρίσματα. Όχι, έτσι. Βέβαια. Ποιες είναι οι σκέψεις που περάσανε? Κοίταξε, ανησυχήσαμε γιατί δεν ξέραμε καθόλου. Και λέμε χιουμοριστικά, είμαστε ευπαθείς ομάδες και τέτοια κτλ. Δεν ξέρω τι είπα να πει ευπαθής ομάδα εγώ για τον κάθε άνθρωπο. Δεν ξέρω το ιστορικό του. Δεν ξέρεις από ένα άσθημα ή από μια αλλεργία ή από σωστά. Κάτι τι μπορεί να σου φουντώσει. Υπάρχουν άνθρωποι που το πέρασαν όρθιοι στο πόδι με δέκατα. Υπάρχουν άλλοι που διασωληνώθηκαν ασχέτου ηλικίας. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε η πρώτη αγωνία, παίρναμε καθίστες και λίγο. Έχεις πυρετό? Όχι, δεν έχω ακόμα. Ήρθε ο πυρετός, έφυγε ο πυρετός. Ναι. Της ήρθε ο πυρετός, κράτησε τρεις μέρες, ήταν ήπιο. Νιώθω ότι ήταν ήπιο πέρα από το κομμάτι της κόπωσης. Που λέει ότι πονάνε. Η αλήθεια πάντως είναι ότι είναι αυτό που λες. Πλέον δεν υπάρχει στατιστικό. Δεν είναι. Ότι δεν έχω κάτι και δεν θα το περάσω. Ναι. Ή ότι είμαι γερός, πιστεύω και δεν θα το περάσω. Γιατί μπορεί να σκάσεις οτιδήποτε από το παρελθόν. Μπορεί να έχεις κάτι και να μην το ήξερες. Ακριβώς. Είναι φοβερό. Κάτι. Αγχώθηκες καθόλου για το παιδί, ας πούμε τώρα? Αγχώνομαι για τον Αλέξανδρο, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Το νιώθω για όλα τα παιδιά. Ότι τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία έχουν το σύνδρομο του Σούπερμαν. Πιστεύουν ότι δεν θα πάθουν τίποτα. Όταν πιστεύεις ότι δεν θα πάθεις τίποτα, συνήθως δεν παθαίνεις και τίποτα, βρε παιδί μου. Εντάξει, χωρίς να είναι αυτό κανόνας. Δεν είναι κανόνας. Αλλά γενικά τα πιτσιρίκια έρχονται τόσο σε επαφή. Τώρα είναι σπίτι. Αυτός δεν βγαίνει και από το δωμάτιο γιατί είναι η ευκαιρία της ζωής του. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό. Οπότε έκανε τη χειρότερη καραντίνα από όλους μας. Μην μπαίνετε κιόλας. Τι ηλικία είναι τώρα? 15. Να τα. Πόσο θυμίζει τη δική σου την εφηβεία ο Αλέξανδρος? Όχι πολύ, ευτυχώς. Γιατί? Γιατί εγώ ήμουνα λίγο στα 15, ας πούμε. Στα 15. Έσπαγα και κάποιο παράθυρο για αν δεν με αφήσουν να βγω. Ναι. Ναι. Μόναχο κόρη σου. Κόρη, βεβαίως. Ήμουνα λίγο έτσι άγριο νιάτο. Ναι. Ειδικά έτσι με... Και λόγω μουσικής και τέτοια και αυτά. Όχι, δεν είχατε. Ναι, εγώ, ας πούμε, όταν, επειδή πήγαινα ερχόμουν συνέχεια στο Λονδίνο, ήταν τα ξαδέρφια μου εκεί πέρα, σπουδάζανε, κάνανε, ράνανε. Α, μα πήρες από εκεί πέρα, ναι. Εγώ ήμουν η πρώτη που άκουσα χάους, νομίζω, στην Ελλάδα. Κατάλαβες, λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είχα τέτοια μουσική και κάτι, αυτά τα πάρτι, τα ωραία, τα rave που πηγαίναμε. Ναι. Πω, τα γκαράζ. Ναι, οπότε από τα 16-17, ας πούμε, είχα μια μικρή επανάσταση μες στο σπίτι.
Άρα ο Αλέξανδρος είναι σπιτόγατο. Άρα ο Αλέξανδρος μπροστά σου είναι Παναγία. Ναι, εντάξει. Ναι, θέλω να πω. Δηλαδή δεν έχει αυτά τα. Δεν έχει ακόμα ξελισάξει. Περιμένω υπομονετικά πώς θα μου έρθουν τα χαστούκια. Είναι πιο κοντά στον μπαμπά του ουσιαστικά. Τώρα... Λόγω ηλικίας πλέον και το ότι είναι αγόρι. Μα γι' αυτό μένει τώρα με τον μπαμπά του, γιατί είναι αυτή η ηλικία. Μένει με τον μπαμπά τώρα, του. Τώρα ναι, από πέρσι. Κάτσε. Μεγάλο κεφάλαιο ανοίγουμε. Ναι. Σε πόσο χρόνο έφυγε από σένα για να πάει στον μπαμπά του? 13. Στο είπε μαμά να φεύγω. Όχι, μαμά να φεύγω. Εμείς είχαμε. Θα πάω στα καράβια, παιδί μου, για μου που πα. Είχαμε συνεννοηθεί με τον Μάριο άγραφα ότι στην εφηβεία μεταξύ βαριού και αστείου περίμενε, λέω, σου έρχεται πακέτο το αγόρι σου. Λέω να δει τη γλύκα στην εφηβεία, γιατί εγώ είχα φοβηθεί ότι θα κάνει κάποια επανάσταση τρελή. Ναι. Έρχεται η εφηβεία και μου λέει, έχουμε πει κάποιες κουβέντες εμείς, μου λέει. Λέω ναι, μου λέει, θέλω πάρα πολύ. Και έγινε. Μπράβο. Και ο Αλέξανδρος γούσταρε. Μπράβο. Άρα λοιπόν υπάρχει πίσω να το ζήσω κι εγώ αυτό, έτσι. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Θα το ήθελα. Βέβαια, πάρα πολύ. Θα ήθελα. Εντάξει, τώρα ζει με τη μαμά του, έτσι. Εγώ είμαι χωρισμένος. Μεγαλώνει, δόξα τω Θεώ, το βλέπω πολύ ευτυχισμένο. Αλλά αν μου έλεγε, μπαμπά, στερείς την εφηβεία να έρθω να μείνω μαζί σου, θα ήταν μεγάλη χαρά για μένα. Ναι, είναι ωραίο. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα το παίρνει η μάνα του. Δηλαδή, θέλω να πω, πολύ δύσκολο για τις μαμάδες. Αυτό με ρωτάνε διάφορες φίλες, γνωστές μαμάδες. Δεν θα μπορούσαν να το κάνουμε λίγο ποτέ. Λέω, τον βλέπω όποτε θέλω, μιλάω συνέχεια μαζί του. Δηλαδή, καλά, δεν εννοείται, ναι, εντάξει, αλλά ξέρεις εκεί που συνηθίζεις πάντα να είσαι με το παιδί. Μεγάλο θέμα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά κοντοζυγώνει η ηλικία για να φύγει. Να μας χαιρετήσει. Άρα οπότε... είναι μια πρόβα και για τη μητέρα ότι στα 18 μπορεί να σου πει: μαμά, ευχαριστώ πάρα πολύ, φεύγω στο εξωτερικό. Χαιρετώ. Άρα είναι μια μικρή πρόβα αποχωρισμού. Βέβαια, είναι ωραία πρόβα αυτή. Να τη συνηθίσουμε σιγά-σιγά. Γιατί άλλο να ξέρω ότι είναι στο τέταρτο και πάω. Ακριβώς. Να ξέρω ότι είναι σε άλλη χώρα. Mm-hmm. Τρελαθώ. Μάλιστα. Λοιπόν, και φτάσαμε. Σύριαλ φέτος δεν είναι. Κάω. Τι κάω. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει πολύ έντονη συζήτηση για τις εγκλωβισμένες να κάνουν comeback. Υπάρχει. Στην τηλεόραση πια. Μάλιστα. Ο σύριαλ κανονικό. Δηλαδή, ο σύριαλ κανονικό υπό την έννοια ότι αυτοί οι χαρακτήρες, όπως και η ζωή, μας ανοίξανε, βγήκαμε, μας ξανακλείσανε, μας έχουν. Δηλαδή, οι εγκλωβισμένες είναι ένα σύριαλ που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πάλι να παίζεται. Εμείς είμαστε σε μια διαδικασία να οργανωθεί, να αρχίσουν γυρίσματα, που θα είναι ένα σύριαλ οι εγκλωβισμένες που ασχολούνται σίγουρα και με την επικαιρότητα και με αυτό που περνάμε και ζούμε. Αλλά και με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, οι χαρακτήρες θα βγουν έξω από το σπίτι. Μάλιστα. Δηλαδή, θέλω να πω γιατί, ας πούμε, για ρούμις δεν είπατε εγκλωβισμένες στο κουκλόνι. Όχι, όλα μας πήγανε στο κουκλόνι. Βέβαια. Ο κουκλόνις έχει πολλές δουλίτσες φέτος. Μου τα είπε όλα η Ντορέτα εδώ. Μου τα είπε όλα. Ξέρω πώς πήγατε, πώς μπήκατε στο γραφείο.